Είχαμε έκτροπα σε σχολεία. Κύριε Ελίνα, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε, κύριε Ελίνα? Πολύ καθαρά. Ωραία, πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ. Είχαμε χτυπήματα σε δύο σχολεία. Ξεκινάμε με το Λανίδιο. Τι έγινε στο Λανίδιο? Είχαν παραβιάσει την πόρτα του Λανιδίου της εισόδου και είχαν κάνει ζημιές στους χώρους υγιεινής, τα αποχωρητήρια. Είχαν σπάσει οι πόρτες και βγάλαν και κάποιες πόρτες έξω και τις πετάξαν έξω από το προαύλιο του κτηρίου. Γράψα συστήματα, διάφορα συστήματα, ποδοσφαιρικά συστήματα και άλλα συστήματα, και είχαν κάνει αυτές τις ζημιές σε πολλούς τοίχους του σχολείου, οι οποίες πραγματικά χρειάζονται πολλές μέρες να αποκατασταθούν. Έχουν πρόσβαση? Είναι το Λανίτιο, έχει φαντάζομαι περίφραξη? Είναι εύκολο να μπει κάποιος στο σχολείο αυτό? Το εσωτερικό του προάβλιο έχει περίφραξη. Το θέμα είναι ότι ο χώρος των Λανιδίων είναι 110.000 τετραγωνικά μέτρα. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί αυτός ο χώρος όσον αφορά φύλαξη, είτε με ένα φύλακα, είτε με δύο, είτε με τρεις. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι ανοιχτός προς την κοινωνία της Λεμεσού, περπατά ο κόσμος το βράδυ με τα παιδιά του. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι πάρκον ταυτόχρονα και ένας χώρος ο οποίος τον χρησιμοποιούν οι Λεμεσανοί. Κατανοητό, και δεν μπορεί να κλείσει εντελώς ο χώρος αυτός. Θα μου πείτε και για το νηπιαγωγείο, πριν ρωτήσω με ποιο τρόπο θα τα αποτρέψουμε όλα αυτά, και την ίδια ώρα σε ποιο νηπιαγωγείο είχαμε έκτροπα? Στο 8ο νηπιαγωγείο στην περιοχή Ζακακίου. Κάποιοι είχαν περάσει το βράδυ τους εκεί και ταυτόχρονα με το να περάσουν την ώρα τους εκεί έκαναν ζημιές πριν να φύγουν, κάψαν το γρασίδι. Το οποίο αντιλαμβάνεστε, αυτό το γρασίδι για να επανέλθει στην κανονική του πρέπει να αντικατασταθεί. Καταστρέψαν κάποια παιχνίδια. Υπάρχουν δύο κατηγορίες βανδαλισμών. Είναι οι κατηγορίες οι οποίες γίνονται γιατί πρέπει να κάνουν βανδαλισμούς ή γιατί το μυαλό αυτών των ανθρώπων, δεν υπάρχει μυαλό σε αυτούς τους ανθρώπους. Και άλλη κατηγορία είναι οι κλοπές. Για ευνόητους λόγους τα πουλάνε τα αντικείμενα από τα σχολεία μας, βιντεοπροβολής, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα αντικείμενα για να εξασφαλίσουν κάποια άλλα θέματα. Κλειστά κυκλώματα, κάμερες, όλα αυτά θα βοηθήσουν, κύριε Ελίνα? Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση να βάλουμε παντού κάμερες για να ξέρουμε ποιοι χτυπάνε, ή ούτε και αυτό θα βοηθήσει? Η εμπειρία μου 17 χρόνια στις σχολικές εφορίες, είχα δοκιμάσει τις κάμερες το 10, 11, 12. Το αποτέλεσμα ήταν καλό για ένα χρόνο. Μετά όλες οι κάμερες οι οποίες είχαμε τις απενεργοποιήσαμε, γιατί μπαίναν κουκουλοφόροι μέσα στα σχολεία, παραβιάζαν τις περιφράξεις, κόβαν τα καλώδια των κάμερων, κλέβαν τις κάμερες και κάναν ό,τι θέλαν μέσα στο σχολείο. Δηλαδή τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, κατά την άποψή μου, δεν είναι η λύση για να αποτελέσουμε. Αλλά ποια είναι η λύση? Πείτε μας τη λύση, κύριε Ελίνα, από την εμπειρία σας. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι η φρούρηση σε σχολεία υψηλού κινδύνου, στις γειτονιές οι οποίες είναι επηρεασμένες κατά καιρούς από αυτά τα δεδομένα, και πιστεύω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει αρκετά. Ποιος θα το αποφασίσει, υπουργός, η αστυνομία, ποιος, οι σχολικές εφορίες, ποιος? Είναι πολιτική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο αυτόν επιφέρει κάποιον κόστος, το οποίο κόστος θα πρέπει να μπει στους προϋπολογισμούς της κάθε τοπικής εφορίας για να μπορεί να χτίσει αυτόν τον θεσμό. Ναι, που αν το δούμε μακροπρόθεσμα, κύριε Έλληνα, δηλαδή με μπρισμή, σπασίματα, πογιατίσματα, όλα αυτά κοστίζουν για να επανέλθει η κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως. Συνεπώς, αν τα μετρήσεις όλα αυτά, ίσως να είναι και ο μισθός του νυχτοφύλακα, κύριε Ελίνα. Πιστεύουμε ότι η μόνη και άμεση αποτελεσματική λύση είναι ο θεσμός του φύλακα, όχι τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, και επίσης η πιο επαγγελματική και σύντομη αστυνόμευση. Διότι αντιλαμβάνομαι ότι και η αστυνομία έχει τα προβλήματα της με την εγκληματικότητα, δεν μπορεί να είναι στα σχολεία. Πρέπει όλοι μαζί είναι οι εμπλεκομένοι να καταλήξουν. Να το ακούμε εδώ και δεκαετίες, να δούμε νέα Υπουργός Παιδείας τι θα πει. Θα την έχουμε, φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες και θα το θέσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Έλληνα. Να είστε καλά. Υπάρχει και μια άλλη εισήγηση, η οποία πιστεύουμε μπορεί να φέρει αποτέλεσμα χωρίς. Όπως...
όπως η φρούρηση να γίνεται από τους στρατιώτες οι οποίοι εκτελούν κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό να το δοκιμάσουμε πιλωτικά, να δούμε τι θα μας αποφέρει. Αντιλαμβάνεστε, πολλοί στρατιώτες που δεν εκτελούν τη θητεία τους, τους βάζουν να εκτελούν κοινωνικές υπηρεσίες ή στο νοσοκομείο ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για να βοηθούν εκεί τους οργανισμούς που τους στέλνει Α, η συνεπώς λέει Τουρκία. δηλαδή ένα κομμάτι να καλύψουν και τα σχολεία αυτή η ομάδα των Βεβαίως, ανθρώπων. γιατί ο Μάλιστα. στρατιώτης αυτός να μην βγάζει σκοπιά μέσα σε ένα σχολείο και να αποτρέπει αυτά τα έκτροπα τα οποία συμβαίνουν. Μιλήστε με τον Υπουργό Άμυνας και την Υπουργό Παιδείας. Περιμένουμε τις λύσεις. Ευχαριστώ, κύριε Έλληνα.